Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ένα σύντομο σχόλιο, αν και ήταν, γιατί ήταν πολύ συγκροτημένες και περιστατημένες οι παρεμβάσεις, στα εξής δύο ζητήματα. Στο πρώτο θέμα, αντιμετωπίζοντας το πρόγραμμα και σε σχέση με το κύριο ζήτημα που είναι η εξουσία, η μάχη απέναντι στην αστική εξουσία, η ανατροπή της, η επαναστατική της ανατροπή, όπως λέμε κλπ. Καμιά φορά λόγω και των πολιτικών εξελίξεων και, και της εμπειρίας και της ελληνικής των πρόσφατων χρόνων, αλλά και γενικότερα αναφέρθηκαν και ιστορικά παραδείγματα, καμιά φορά στην προγραμματική αντιπαράθεση με το κράτος, την αστική εξουσία, την αστική πολιτική, απομονώνουμε ή μάλλον ξεχνάμε λίγο ή παραμερίζουμε ισχυρές πλευρές του αστικού κράτους και της αστικής εξουσίας που έχουν και πολύ άμεσες επιδράσεις και είναι και κάποια επίκαιρα ζητήματα θα αναφερθώ. Ας πούμε για παράδειγμα, λέμε πάρα πολλά πράγματα και σωστό απέναντι στον κυβερνητισμό και στην υποταγή της αριστεράς και της εργατικής πολιτικής στην λογική της κυβερνητικής αναλλαγής, βλέποντας την κυβέρνηση ως κάτι με την αυταπάτη, επειδή έχει και μια διαδικασία εκλογής, ας το πούμε έτσι, δημοκρατικής κατά κάποιο τρόπο νομιμοποίησης, σαν μια αυταπάτη περάσματος σε αλλαγές, σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ανατροπές, ακόμα και την αυταπάτη ότι διαμέσου της κυβέρνησης θα κάνεις και την επανάσταση που το συναντήσαμε, το συναντάμε πολύ συχνά, έχει γίνει αντιπαράθεση και εξακολουθεί και γίνεται. Ωστόσο, κάπως βάζουμε στην πάντα και πρέπει, ας το πούμε έτσι, λίγο να το ενισχύσουμε, ισχυρές πλευρές του κράτους και της αστικής εξουσίας που τις αφήνουμε λίγο πολύ στο απειρόβλητο, άθελά μας, το λέω με την έννοια με τη θετική ότι πρέπει, ας πούμε, να ενισχύσουμε. Και θέλω κυρίως να αφαιρθώ στο παράδειγμα της αστικής δικαιοσύνης ως πλευρά της αστικής κρατικής πολιτικής, που στο πλαίσιο του σημερινού καπιταλισμού, του ολοκληρωτικού, που είναι τέλος πάντων, ας πούμε, αυτού του επιθετικού, του σκληρού καπιταλισμού της εποχής μας, της κρίσης του, παίρνει χαρακτηριστικά τερατώδη από τη σκοπιά, ας πούμε, της καταπίεσης κλπ. Και είναι πρόσφατα τα παραδείγματα. Δηλαδή αυτά που ζούμε στις μέρες μας, στις μέρες που συζητάμε. Δηλαδή ότι ένας παιδοβιαστής, επειδή έχει, ας πούμε, το πλούσιο ή τον καλό δικηγόρο της άκρης με το σύστημα, μπορεί να μην κάνει ούτε μια μέρα φυλακή. Αντίθετα, ή ένας δολοφόνος ενός παιδιού, ας πούμε, να κάνει όπως ο Κορκονέας 5-6 χρόνια και να φεύγει, αλλά αντίθετες περιπτώσεις. Εξαθλίτη, αυστηρότητα κλπ. Χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Και μάλιστα, όταν πάει να πει κάποιος κάτι, είτε με αυθόρμητα να βγει μια κριτική, βγαίνει η Ένωση Εισαγγελέων και λέει κάτω τα χέρια σας, μην μας ακουμπάτε. Δηλαδή, δεν δέχονται ούτε καν τη στοιχειώδη κριτική. Έχουν το απειρόβλητο κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Ότι είναι ελαίος Θεού, ας πούμε, έχουν το δικαίωμα επί των πάντων. Αυτή η ειδική πλευρά, που είναι ισχυρό στοιχείο της αστικής εξουσίας, θέλει ισχυρότατη προγραμματική, πολιτική και άμεση, ας το πούμε έτσι, αντιπαράθεση. Και βλέπουμε ότι αυθόρμητα κάποια τμήματα, ας πούμε, της νεολαίας, του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, πιάνουν αυτή την κατάφορη καταπίεση, ας πούμε, και τον εσμό, ας πούμε, που βγάζει, ας πούμε, η αστική δικαιοσύνη στις μέρες μας. Και όχι μόνο, αλλά ειδικά στις μέρες μας. Είναι πολύ ισχυρό στοιχείο, ας πούμε, που πρέπει και σε αυτό το θέμα προγραμματικά να βελτιωθούμε, να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μάλιστα, κάπου είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ότι ακόμα και η κλασική, δηλαδή σε μια προσπάθεια που είχε κάνει κάπου στα 1860 ο Μάρξ να συμβάλλει στο πρόγραμμα της τότε γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, είχε βάλει ισχυρά στοιχεία σε σχέση για την δικαιοσύνη της εποχής του. Ότι δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει δωρεάν δικηγόρος κλπ. Κλπ. Δωρεάν νομική κάλυψη και μια σειρά τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, θέλει πολλή δουλειά και πάνω σε αυτό το φέρνω ως ένα παράδειγμα. Ή ας πούμε στο ίδιο καθεαυτό το κοινοβούλιο, το αστικό κοινοβούλιο. Υποτίθεται υπάρχει αυταπάτη αυτό, υπάρχει η περίφημη αστική διαίρεση των εξουσιών, κοινοβουλευτική, κυβερνητική κλπ. Σε αυτό το καθεαυτό το κοινοβούλιο με το νομοθετικό έργο, με αυτό το άθλιο καταπιεστικό, αντιλαϊκό νομοθετικό έργο σε όλα τα επίπεδα, επίσης, ας το πούμε έτσι, πρέπει να δοθεί ειδική πλευρά. Είναι μια πλευρά αυτή, ήθελα έτσι να τονίσω στη προγραμματική συζήτηση και στις προσπάθειες που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, ότι μην αφήνουμε απερόβλητα και τέτοιες πλευρές της αστικής εξουσίας και του κράτους στην ενότητά τους. Και το δεύτερο λίγο θέλω να πω έτσι σαν προβληματισμό, το είχαμε και το συζητάμε, το συζητάει και ένας κόσμος. Κάνει λίγο ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός, επειδή
και ο Κώστας ο Τριχιάς και άλλοι μιλήσανε για τα όργανα της, της πολιτικής ανατροπής, τα όργανα επιβολής, όπως λέμε, της λαϊκής θέλησης, και όχι απλώς τα όργανα κάποιων αντιστάσεων και συντονισμού τους. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι, γυρίζω λίγο πίσω 10 χρόνια εκεί στα περίφημα γεγονότα των πλατιών, τα αντιμνημονιακά κλπ, όπου ούκο λίγος κόσμος κινητοποιήθηκε, βγήκε στο προσκήνιο και μάλιστα με διάκια, δηλαδή ήταν μια αναλαμπή της στιγμής, απαιτώντας, εντάξει, λιγότερο ή περισσότερο, είναι θέμα πώς το αξιολογεί κανένας, έχουν περάσει και κάποια χρόνια και έτσι μπορούμε να έχουμε και πιο αντικειμενικά συμπεράσματα. Πάντως έθεσε με έναν τρόπο, μισοαυθόρμητο, εντάξει, παρεμβήκαν και πολιτικές δυνάμεις, έθεσε κάποια θέματα έτσι, πιο ισχυρής ανατροπής, φυσικά πολύ περισσότερα από αυτά που τελικά γίνανε, που δεν γίνανε τίποτα στην πορεία, ας πούμε, την εξέλιξη ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Κάνει όμως λίγο εντύπωση το γεγονός του ότι, ενώ είχε γίνει όλη αυτή η πολύμηνη, η πολυετής, θα λέγε κανένας, αναταραχή, με ισχυρά στοιχεία συγκρούσεων και κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Ήταν κάποια εκατομμύρια που βγήκαν στις πλατείες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά την αντιφωτικότητα και την πολυσυνθετότητα του γεγονότος. Η γραμμή οργάνωσης έστω κάποιων τάσεων, κάποιων σφιγμάτων σε όργανα επιβολής της λαϊκής θέλησης, όχι μόνο δεν πέρασε, αλλά δεν βγήκε και κάτι έτσι πιο, ας πούμε, χειροπιαστό που να σου δείξει, ας το πούμε έτσι, ένα δρόμο. Θέλει λίγο προβληματισμό αυτό. Είναι αυτό που είπε ο σύντροφος προηγούμενα, η πολυετής δηλητηρίασης εισαγωγικά του κόσμου με τις ρεφορμιστικές, τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες, και ότι όλα τα αναποθέτει μόνο σε μια κυβερνητική εκλογικού τύπου αλλαγή. Είναι το γεγονός ότι καμιά πολιτική δύναμη δεν έβαλε κάτι τέτοιο. Πρέπει να μας προβληματίσει. Και εμάς, ας πούμε, με έναν τρόπο, ας πούμε, το κατά πόσο το βάλαμε πιο στην κρίσιμη στιγμή, πιο ισχυρά, πιο όσο μπορούσαμε φυσικά. Παρότι κάτι είπαμε, κάποιες δυνάμεις τουλάχιστον. Πάντως είναι εκείνο που πρέπει να προβληματίσει, και σε αυτό λίγο θέλω να πω και να τελειώσω, είναι το γεγονός ότι καμιά φορά και εμείς αυτά τα όργανα επιβολής λαϊκής θέλησης δεν τα αντιμετωπίζουμε όσο πρέπει, με την έννοια της πολιτικής, ότι δηλαδή αυτά είναι όργανα πολιτικά που βάζουν, ας το πούμε έτσι, πολιτικά ζητήματα ανατροπής, σύγκρουσης ανατροπής και τελικά σε μια πορεία ακόμα και επαναστατικής ρήξης, με τους βασικούς πυλώνες της αστικής επίθεσης ή των προβλημάτων στα οποία εξελίσσεται η σύγκρουση στα συγκεκριμένα πεδία κάθε φορά. Το 12 ήταν το χρέος, τα μνημόνια, τα δημοσιονομικά προγράμματα σταθερότητας, τα μεσοπρόθεσμα και όλα αυτά τα θέματα. Είναι πολιτικά όργανα. Και έρχεται στο μυαλό μου αυτή η περίφημη Κυριακή, το λέμε καμιά φορά και συζητήσεις, του Φεβρουαρίου του 2012, αν θυμάστε εκείνη η 20η Φλεβάρη, ποια ήταν. 12 εκείνη την Κυριακή που κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού. Θυμάστε την καταστολή με τις δημιουργίες των ΜΑΤ, με τα δακρυγόνα κλπ. Όπου την επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα υπήρχε γενικότερα μια μηχανία, τι γραμμή, τι σύνδημα, ας πούμε, θα ρίξει σε έναν κόσμο που είχε φτάσει σε ένα πικ αντιπαράθεσης. Σε ένα πικ μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, κινητοποιήσεων κλπ. Αυτή η αμηχανία, το να ρίξει εκεί μια γραμμή, ας πούμε, οργάνωσης. Ως γραμμή, δεν έχει σημασία αν θα πετύχει, αλλά ως γραμμή, πώς λένε, ως σύνθημα, ως προγραμματικό στοιχείο της οργάνωσης σε πολιτικά όργανα επιβολής και διαρκούς, ας το πούμε έτσι, παρουσίας για τη λαϊκή θέληση με συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν διαγραφεί το χρέος. Οργανωνόμαστε, συγκροτούμαστε, αν δεν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ κλπ. Σε ένα τέτοιο, ας πούμε, πρόγραμμα, αυτή η αμηχανία να βγει. Σε μια πορεία εξελίχθηκε και μετεξελίχθηκε, το πιάσαν οι κοινοβουλευτικές, οι ρεφορμιστικές κλπ. Δυνάμεις. Πάμε για εκλογές, πάμε εδώ, κυβέρνηση αριστεράς, αλλαγή, το ένα το άλλο, διπλές εκλογές του 12. Πάει, σιγά σιγά χάθηκε το παιχνίδι. Και το λέω αυτό και τελειώνω, επειδή αυτά τα πράγματα όχι θα ξανάρθουν σε ένα απότερο μέλλον. Είναι τέτοια η κρίση και τέτοια η επίθεση. Ένα θέμα μόνο, για την ακρίβεια, για αυτή την τεράστια ακρίβεια. Τώρα δεν είναι μια ευκαιρία, ένα πεδίο μαζικό για να μπορέσει, ας το πούμε έτσι, πέρα από τη γραμμή, να γίνει μια προσπάθεια σε κάποια πεδία, μια προσπάθεια τουλάχιστον, ας πούμε, να συγκροτηθούν όργανα, όχι απλώς αντίστασης. Δεν τα υποτιμώ και αυτά, ή αλληλεγγύης, εννοείται έτσι, σε ένα σπίτι που του κόβουν ένα ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτική με όργανα, με επιτροπές σε γειτονιές, σε χώρους δουλειάς κλπ. Που να σπάσει η λογική αυτή της επίθεσης, καταργηθεί με αιτήματα και πολιτικούς στόχους, το χρηματιστήριο της ενέργειας, η εθνικοποίησης, ενάντια ιδιωτικοποίησης κλπ. Ή το πεδίο του πολέμου, μεγάλη κουβέντα. Κάπως αυτούς τους δύο προβληματισμούς ήθελα να βάλω. Έτσι, ευχαριστώ.